η ανάδειξη καλών κλινικών πρακτικών στα νοσοκομεία της χώρας είτε των μεγάλων αστικών κέντρων είτε των περιφερειακών νοσοκομείων σε συνδυασμό με την διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης και των ερευνητικών δεδομένων που συνεχώς προστίθενται είναι ο κυρίαρχος στόχος της πρώτης επιστημονικής πανυπηρετικής συνάντησης νοσηλευτών που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η διοργάνωση ανήκει στον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής με διεθνή ρόλο και αναγνώριση. Η νέα γνώση και γενικότερα οι εξελίξει στην επιστήμη τη νοσηλευτική αποτελούν αντικείμενο των περισσότερων θεματικών τη συνάντηση, όπω ανέφερε η πρόεδρο τη Οργανωτική Επιτροπή, η Λιάννα Καϊντάση, διευθύντρια τη νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου Άρτα. Ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι να συναντηθούμε όλοι οι νοσηλευτές της Υπήρου. Βέβαια οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να ανταλλάξουμε απόψεις, ε, γιατί η Ήπειρος έχει ε, και τα νοσοκομεία τους είναι, ε, λειτουργούν με κάποιο διαφορετικό τρόπο λόγω της γεωγραφικής τους ιδιομορφίας και να έρθουμε σε επαφή με τη νέα γνώση που τη στήριξε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. το συνέδριο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Τμήματο Νοσηλευτική, γίνεται, γίνεται, σε συνεργασία με την έκτη γεωνομική περιφέρεια και με την στήριξη τη περιφέρεια Υπήρου. Όταν, ήμαστε, όταν, ήμουν εγώ φοιτήτρια, τα εποπτικά μέσα και τα μέσα ενημέρωση δεν ήταν τα ίδια όπω είναι τώρα. Οφείλουμε σαν νοσηλευτέ κάθε 4 με 5 χρόνια να επικυροποιούμε τη γνώση γιατί αλλάζουν όλα αυτά τα δεδομένα. Ε, θέλουμε να συζητήσουμε τώρα στο πώς θα διομορφωθεί ο νέος υγειονομικό χάρτης με όλες αυτές τις ε, ε, οργανωτικές αλλαγές που γίνονται στα νοσοκομεία ε, και πάνω απ' όλα να γνωριστούμε μεταξύ μας και να έχουμε καλή επικοινωνία. Ο Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών, επίκουρο καθηγητή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνο Πέτσιο, επέμεινε στην ανάγκη διασύνδεση μεταξύ των νοσοκομείων τη χώρα αλλά και τη διασφάλιση του κοινωνικού του χαρακτήρα. Επίση, απαντώντα σε ερώτηση για το φαινόμενο του brain drain και στου νοσηλευτέ, είπε πω εξακολουθεί να υφίσταται και αυτό αποδεικνύει πέραν των άλλων και το υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο των ακαδημαϊκών σπουδών των νοσηλευτών. Και ο σκοπό είναι τα νοσοκομεία και να αποκτήσουν μια διασύνδεση μεταξύ τους, να αρχίσει να υπάρχει μια διάδραση και πολύ εύστοχα να αναδειχτούν καλές κλινικές πρακτικές οι οποίες αναδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα σε συνέργεια με τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχουν οι επιστημονικοί φορείς και ιδίω ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος. Και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφυγή συναδέλφων προς το εξωτερικό και ακόμα υπάρχει διότι η Ειδικά στο νοσηλευτικό επάγγελμα, ακόμα παραμένουν σχετικά χαμηλέ. Όμω, ε, θα πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι πολύ ζωτικό. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα παράγουν ε, ε, υψηλού επίπεδου νοσηλευτέ, άρα παράγουν ένα προϊόν αξία και αυτό κάνει του νοσηλευτέ οι οποίοι αποφυτούν από τα ελληνικά πανεπιστήμια ανταγωνιστικού στη διεθνή αγορά. Στόχο μα είναι λοιπόν και του Εθνικού Συνδέσμου μέσω του τομέα φοιτητών, τον οποίο αναπτύσσει και ενδυναμώνει συνεχώ, να διατηρήσουμε δεσμού με την χώρα μας, να ε, να αναδείξουμε το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μα σύντομα όσον αφορά τη στελέχωση. Αυτή τη στιγμή, όπω είπε και η κυρία Κυρίτση, είναι μηδενικό ο δείκτη ανεργία στο επάγγελμα, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε ανάγκε. Αν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο προκύρισε τι πραγματικέ ανάγκε σε νοσηλευτέ, δεν θα μπορούσε να καλύψει το δυναμικό αυτό. Στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκε η πρόεδρο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτική Αττική, Ελένη Κυρίτσι, με έμφαση στην έρευνα στο πεδίο τη νοσηλευτική. Ενώ τη διαρκή υποστήριξη του Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στου νοσηλευτέ, εξέφρασε ο Στέφανο Μαντζούκα, αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του τμήματο νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο σκοπό μα είναι η καινούρια γνώση να πηγαίνει στον τόπο, και μερικές φορές βλέπουμε και πράγματα και προβλήματα τα οποία είναι τοπικά. Και μπορούμε κεντρικά να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί ο Εθνικός Σύνδεσμος είναι επιστημονικός, επαγγελματικός, κοινοφελούς ε, χαρακτήρα, κοινοφελούς χαρακτήρα. Όταν λέμε ότι μπορεί να είναι ένα νοσηλευτή και μιλάμε για του νοσηλευτέ έτσι, γιατί έχουμε και βοηθού νοσηλευτέ. Μιλάμε για του νοσηλευτέ να είναι για 40 άτομα. Φανταστείτε αυτό ο άνθρωπο τι πρέπει να κάνει: Να έχει το νου του στην επιπλοκή του αρρώστου, να του εξυπηρετήσει. Και βέβαια δεν υπάρχουν άνεργοι νοσηλευτέ θα ξέρετε. Δεν υπάρχουν. Μακάρι να είχαμε περισσότερου και να βγάλουμε και περισσότερου. Αυτό είναι ο στόχο τη σημερινή εκδήλωση μα εδώ πέρα. Να δώσουμε την ευκαιρία στου νοσηλευτέ τη περιφέρεια Υπήρου να εκφραστούν, όπω σωστά είπε και η κυρία Κυρίτσικη και ο κ. Πέτσο, ότι υπάρχουν προφανώ οι, οι διεθνικοί νοσηλευτικοί, ωστόσο υπάρχουν και οι τοπικέ ανάγκε που χρειάζεται να εκφραστούν και αυτέ μέσα, σε ένα πλαίσιο. Αυτό είναι η ευκαιρία σήμερα. Είναι η ευκαιρία σήμερα να, να μεταδώσουμε σκέψει ιδέε, να γνωριστούν οι άνθρωποι και να συνεργαστούν, να φτιάξουν συνεργασίε, να φτιάξουν ομάδε έρευνα και να καινοτομήσουν και να προχωρήσουν το μέλλον τη νοσηλευτική. Είμαι σαν τμήμα νοσηλευτική. Αυτό είναι ο στόχο μα, σε αυτό στοχεύουμε. Αυτή είναι μία από τι δράσει που κάνουμε. Έχουμε πολλαπλέ δράσει σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το πεδίο και θα συνεχίσουμε προ αυτό το δρόμο.